επειδή κλείνει και φύγε. Περί σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη τη Κυπριακή Ομοσπονδία Badminton, θα θέλαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σα επί ευκαιρία του καθιερωμένου ετήσιου διεθνού τουρνουά Badminton, Cyprus 2017 Youth International 2022, το οποίο θα διεξαχθεί φέτο από τι 15 μέχρι και τι 18 Δεκεμβρίου στο πολυπροπονητήριο Ευάγγελο Φλωράρη. Προσκαλώντα το φύλαθρο κοινό τη πατρίδα μα να παρακολουθήσει και να απολαύσει το πολύ ενδιαφέρον αυτό διεθνές τουρνουά, το οποίο αφορά τις ηλικιακές κατηγορίες κάτω των 13, κάτω των 15 και κάτω των 17. Έχοντας ουσιαστικά αφήσει πίσω την πανδημία COVID-19, η οποία τόσο πολύ ταλαιπώρησε την παγκόσμια κοινότητα την τελευταία τριετία, πλήττοντας ιδιαίτερα τον αθλητισμό τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά, ευελπιστούμε ως Ομοσπονδία παρόλες τις δυσκολίες, ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις ανάγκες και αυτού του διεθνούς τουρνουά, δίνοντας έτσι συνέχεια στη θεσμοθέτηση και καταξίωση όλων των διεθνών τουρνουά, τα οποία διοργανώνει εγώ τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στον παγκόσμιο χώρο, τα οποία καθίστανται σταδιακά πρεσβευτές της μικρής μας πατρίδας στο εξωτερικό. Το διεθνές αυτό τουρνουά προσελκύει το ενδιαφέρον εξαιρετικών αθλητών και αθλητριών. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος αυτού είναι η συμμετοχή 186 αθλητών από 12 χώρες, οι οποίοι θα δώσουν όλες τους τις δυνάμεις για να έχουν την καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή, έτσι που να μπορούν να βελτιώσουν την κατάταξή τους σε εθνικό, υπηρετικό και παγκόσμιο επίπεδο. Θα θέλαμε επί την ευκαιρία να εκφράσουμε τις ιδιαίτερες μας ευχαριστίες στον ΚΟΑ, ο οποίος είναι διαχρονικά ο βασικός αιμοδότης της Ομοσπονδίας, στους χορηγούς του τουρνουά, οι οποίοι μέσα από την οικονομική στήριξη που μας δίνουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ΚΟΜ τόσο αγωνιστικά όσο και οργανωτικά. Την ΟΠΑΠ Κύπρου, την εταιρεία Pieces Limited, την εταιρεία Hellenic Gennaris, την εταιρεία Hellenic Technical Enterprises, την εταιρεία PHC, την εταιρεία Alport, καθώς και το Υφυπουργείο Τουρισμού. Επίσης, ευχαριστίες σε όλα τα ΜΜΕ, ηλεκτρονικά και έντυπα, τα οποία θα καλύψουν δραστηριότητες του διεθνούς αυτού του τουρνουά. Τέλος, ευχαριστίες στην εταιρεία ICTS Security για την ευγενή δωρεάν με τη διάθεση προσωπικού για τις ανάγκες του τουρνουά, έτσι που να δίνεται άμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες το αίσθημα ασφάλειας. Πριν δώσω τον λόγο στους επόμενους ομιλητές, τον νέο ομοσπονδιακό μας προμονητή, κύριο Εκμάν Κουσάνη, καθώς και στους αθλητές μας, Νικόλα Κοκόση και Μαρία Ελένη Αριστοπούλου, στους οποίους ευχόμαστε κάθε επιτυχία, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στην Ομοσπονδία, οι οποίοι αναλώνουν εθελοντικά τον περισσότερο από τον προσωπικό τους χρόνο σε καθημερινή βάση για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Ομοσπονδίας, το προσωπικό της Ομοσπονδίας, καθώς και τους εθελοντές, χωρίς τη βοήθεια των οποίων θα ήταν αδύνατη η επιτυχία του διεθνούς αυτού του. Κλείνοντας, εύχομαι σε όλους τους διαγωνιζόμενους αθλητές καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Ευχόμενος σε όλους καλά και ευτυχισμένα Χριστούγεννα. Dear Ekman, you have now the floor. A few words about the goals of the Federation. For me, it will be a very exciting tournament because it will be my first task with handling the players to see how they perform internationally, how they will play against international players. It'll be my first time seeing them, how they will perform, and I think it's good for me to see what the level is. I think it's the goal would be, of course, to get a medal, but again, I would like to see them play their best, and they have been training hard, they are performing, and we'll see how it goes from there. Thank you very much. All the best since you, this tournament is going to be your first tournament. Thank you. Thank you. Welcome to